Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για τους 6 φιναλίστ. Ξεκινήσαμε με 3, φτάσαμε τους 6. Αξιόλογοι. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ, προβεβλημένα και μη προβεβλημένα. Άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν την ενδοκομματική ιεραρχία και το κόμμα καλά. Να τους ευχηθούμε σε όλους καλή επιτυχία. Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε καλή υγεία και καλή ανάρρωση τη φόβη γεννηματά. Και σε όλους να πούμε καλή επιτυχία και καλόν αγώνα, έτσι, πολιτισμένο αγώνα πάνω απ' όλα. Να μην βγάλουμε τα μάτια μας. Εννοείται. Εντάξει, να πάμε δηλαδή σε ένα κόμμα που είναι άξιο της ιστορίας του, έτσι. Και να δικαιώσει και το δημοκρατικό χαρακτήρα που, ναι, που επικαλείται, έτσι. Ακριβώς. Και πιστεύω ότι η επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, δεν σημαίνει επιστροφή στο παρελθόν. Εγώ πιστεύω ότι είναι, πρέπει, αυτό είναι να δώσει μια σύγχρονη πολιτική πρόταση για μεγάλες αλλαγές τις οποίες χρειάζεται ο τόπος. Αυτή είναι για μένα, αυτό είναι το ζητούμενο. Υπάρχει κάποιος που θεωρείται ιδανικό για την επόμενη μέρα, είναι ανακοινώσιμη, ας πούμε, η προτίμησή σας? Η προτίμησή μου είναι, ναι, την έχω πει, είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος. Γιατί πιστεύω ότι είναι μορφωμένος, είναι εργατικός, είναι καλός κοινοβουλευτικός και είναι έντιμος. Αυτή είναι η προτίμησή μου. Από εκεί πέρα όλοι οι υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ είναι καλοί και ο καθένας από εμάς με τα δικά του κριτήρια, πιστεύω ότι θα διαλέξει τον καλύτερο. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι μια πολύ καλή διαδικασία, να είναι μια αναγεννητική διαδικασία αυτό για το ΠΑΣΟΚ. Να υπάρξει ένας πολιτικός πολιτισμός σε αυτή την αντιπαράθεση των 40 ημερών και να δώσουμε ένα καινούργιο αφήγημα στην ελληνική κοινωνία. Και την επόμενη μέρα το πρωί, αγαπητέ Χάρη, να είμαστε όλοι μαζί. Μην την επόμενη φορά, όπως έγινε την προηγούμενη φορά, ότι πήγαμε όλοι μαζί και όταν εκλέχθηκε στο κοινάλι φόβη γεννηματά, οι υπόλοιποι πέντε διασκορπίστηκαν και σηκωθήκαν και φύγανε. Ο ένας φύγει στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλος διεκόπηκε με το κόμμα του και το ένα και το άλλο. Δεν θέλω να λέω ονόματα, δεν ενδιαφέρουν τα ονόματα εξάλλου. Αλλά πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν εδώ, πήγαν εκεί και άφησαν τη φόβη γεννηματά σε ένα κοινάλι πια που δεν υπάρχει, έτσι. Το κοινάλι στην ουσία σήμερα, ενώ δημιουργήθηκε για να υπάρξουν και άλλες τάσεις και άλλες κοινωνικές ομάδες μέσα και πολιτικές ομάδες, το ποτάμι π.χ. ας πούμε, εντάξει, σηκωθήκαν την επόμενη μέρα που χάσανε τις εκλογές και φύγανε. Άρα λοιπόν το κοινάλ δεν υπάρχει, υπάρχει το ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ξανάρθουμε πάλι στο ΠΑΣΟΚ. Χωρίς βέβαια να έρθουμε στο παρελθόν του ΠΑΣΟΚ. Είναι πολλοί πάντως που λένε ότι θα επανέλθει και το λογότυπο κάποια στιγμή και η όλη φιλοσοφία του ΠΑΣΟΚ. Ισχύει αυτό ή είναι σενάρια? Όχι, νομίζω ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος, όπως έχει υποσχεθεί, πάρει την αρχηγία, δηλαδή τον εκλέξουν πρόεδρο, θα φέρει το ΠΑΣΟΚ πίσω. Κοιτάξτε, τώρα η Ελλάδα είναι μια κοινωνία που έχει αλλάξει πολύ. Εντάξει, δεν μπορεί λοιπόν να είμαστε στο ΠΑΣΟΚ του 1974, ούτε στο ΠΑΣΟΚ του 2000, ούτε του 2010. Πρέπει να πάμε να προσαρμοστούμε σε μια νέα πραγματικότητα που για μένα προσωπικά, αγαπητέ Χάρη, βάζει πολύ ψηλά τον πύχη. Και εγώ τον βάζω ψηλά τον πύχη. Πέρασαν οι εποχές με τον καταγγελτικό λόγο, με τις διάφορες έξυπνες ατάκες που μπορούσε να προσελκύσεις και να ξέρεις την ευρύτερα κοινωνικό στρώματα και να επιβιώσεις κάτω από αυτά, ας πούμε. Αυτός πιστεύω ο νέος κύκλος που αρχίζει σήμερα, γιατί χτες τελείωσαν οι υποψηφιότητες, ανοίγει, αγαπητέ Χάρη, μετά την ήττα του λαϊκισμού και του ανορθολογισμού που προέταξε τα προηγούμενα 5 χρόνια ο Τσίπρας. Και για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάτι τέτοιο, χρειαζόμαστε συγκεκριμένες και ρεαλιστικές πολιτικές. Αυτά τα ψεύτικα λόγια που λέγαμε και λέγανε και πολλοί είπανε δεν πείθουν σήμερα κανένα. Και νομίζω υπάρχει μια μεγάλη γκάμα. Είναι μόνο για αφελείς και για τσαρλατάνους. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα νέων ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική ή να πάνε στον ένα χώρο ή στον άλλον, τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω, Χάρη μου, ότι η περίοδος που διανύουμε τώρα, ιδιαίτερα αυτή η περίοδος, με τα μεγάλα προβλήματα, η μετα-COVID εποχή, η οποία COVID εποχή δημιούργησε τεράστια προβλήματα οικονομικά, οικογενειακά, κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισμικά. Αυτή η εποχή χρειάζεται διαφορετικές προσεγγίσεις. Και για να μπορέσουμε να τις προσεγγίσουμε πρέπει να έχουμε αυξημένες, γιατί η κοινωνία αυτή έχει αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις. Η πανδημία, που για μένα είναι κομική, σκέπασε και καθόρισε πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Η κλιματική κρίση που έρχεται είναι μια μεγάλη απειλή. Δηλαδή πρέπει αυτός ο σχηματισμός που λέγεται πανελλήνιο ουσιαστικό κίνημα πρέπει να προσαρμοστεί στην εποχή, να δώσει καινούργιες λύσεις, να δώσει ένα καινούργιο αφήγημα, να είναι ελκυστικό στους νέους
να δώσει μεγάλη σημασία στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, να δει ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως τους αγρότες, τη νέα γενιά, τους ντελιβεράδες, τα παιδιά αυτά που δύο χρόνια τώρα κάθισαν τη ζωή ανοιχτή στην Ελλάδα. Να δούμε το άγχος της επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων, να δούμε αν οι γυναίκες αμείβονται με τους άντρες, να δώσουν, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ σαν ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα θα πρέπει να κοιτάξει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ειδικές ανάγκες και που χρειάζονται μια ομπρέλα προστασίας από το κράτος. Δηλαδή δεν μπορείς, ας πούμε, να έχεις ένα γιατρό σήμερα και να τον δίνεις 1.000 ευρώ το μήνα. Δεν γίνεται. Και όταν αυτός ο γιατρός πάει και πληρώνεται πρώτο μισθό στην Ευρώπη, το έφερα σαν παράδειγμα επειδή είμαι γιατρός, 6.000 ευρώ παίρνει στη Γερμανία. Mm-hmm. Αυτά τα κύρια ζητήματα όλων των κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, προσαρμοσμένα σε αυτήν την εποχή, τώρα βλέπουμε τι γίνεται αυτές τις μέρες με τις ακρίβειες και όλα αυτά κτλ. Mm-hmm. Οφείλουν οι συμπαθείς και φίλοι μου και σύντροφοι μου που έχουν βάλει υποψηφιότητα να τα συζητήσουμε προεκλογικά για να μας πει ο καθένας το στίγμα του και να δώσουμε την ευκαιρία στους Έλληνες που θα πάνε στις 5 του Δεκέμβρη να ψηφίσουν για αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, να διαλέξουν τον καλύτερο. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Είναι η άποψή μου. Mm-hmm. Είναι η άποψή μου. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και για την υποψηφιότητα Παπανδρέου. Σας εξέπληξε, ήταν κάτι που περιμένατε? Κοιτάξτε να δείτε. Είχε το δικαίωμα, δεν μπορώ να πω ότι είχε το δικαίωμα. Εντάξει, με εξέπληξε σαν από την άποψη ότι ένας πρώην πρωθυπουργός, ένας πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενός μεγάλου κόμματος 44%, επανήλθε και καμία αντίρρηση, καλοδεχούμενος. Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει δώσει το δικό του στίγμα στην πολιτική και θέλει να ξαναδώσει τη μάχη του ΠΑΣΟΚ. Με το καλό. Καλοδεχούμενος. Δεν υπάρχει. Για μένα δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι. Πιστεύω στο ανοιχτό κόμμα, πιστεύω στις ανοιχτές κοινωνίες, πιστεύω στις ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες, τις οποίες ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου εφάρμοσε, έτσι δεν είναι? Και μας μιμήθηκαν πολύ, Παρά μιμούμενοι εταίρους, είχε πει ο Περικλής στον Επιτάφιο. Δηλαδή, εμείς είμαστε οι δημοκράτες της Αθήνας και δεν μιμηθήκαμε κανέναν. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν πραγματικά αυτός ο οποίος έκανε τη μεγάλη τομή της ψήφου από την κοινωνία, της άμεσης ψήφου, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν ο Γιώργος Παπανδρέου έχει το δικαίωμα, ήταν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο ίδιος άρνησε ότι πρέπει να είναι, μακάρι να είναι, και εγώ τι θέλω, όλοι αυτοί να προσελκύσουμε τις ιδέες τους και με τις συζητήσεις που πιστεύω τις πολιτισμένες που θα κάνουν και θα τους δούμε, να προσελκύσουν πάλι αυτόν τον κόσμο ο οποίος έφυγε, πήγε στη Νέα Δημοκρατία, πήγε σε διάφορα άλλα κόμματα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα αυτό. Και θα πρέπει να το σεβαστούμε βέβαια όλοι και να δώσουμε και τις καλύτερες δυνάμεις μας, τόσο ώστε να ξανααναγεννηθεί το ΠΑΣΟΚ και να δούμε κάτι διαφορετικό προς όφελος της κοινωνίας. Γιατί αν είναι να μην είναι προς όφελος της κοινωνίας, να μην γίνει τίποτα, αγαπητέ Χάρη, έτσι. Πάντως το ξέρετε καλύτερα από μένα, έχουν αρχίσει ήδη τα σενάρια για το ποιος από τους υποψηφίους κλείνει το μάτι στη Νέα Δημοκρατία, ποιος το κλείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν είναι επίκαιρη αυτή η ερώτηση. Δεν είναι επίκαιρο αυτό και να σου πω και κάτι, είναι και πρόωρη και νομίζω ότι δεν είναι και υποβολημία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητήσουμε τώρα. Ας δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε, πώς θα πάμε και τι θα πούμε στον ελληνικό λαό. Και όταν έρθει η ώρα, που αν έρθει η ώρα, θα το δούμε. Η υπόθεση της απλής αναλογικής ήταν ένα θέμα το οποίο το συζητάγαμε πάρα πολλά χρόνια. Ωραία. Εγώ τις ξέρεις, συμμετείχα συμμετάσχει στην κυβέρνηση, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου και του Κουβέλη, δεν είναι? Ναι. Εντάξει. Και από τη θέση και από υπουργική θέση. Ναι. Εντάξει, υπήρχαν τα καλά της, υπήρχαν και τα κακά μιας τέτοιας ιστορίας. Τώρα λοιπόν θα πάμε με απλή αναλογική. Θεωρώ λάθος του Μητσοτάκη ότι θα πάω σε δεύτερες εκλογές απευθείας. Γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Γιατί ο λαός μπορεί να δώσει να πει: όχι, δεν θα πας σε δεύτερες εκλογές, θα πας να συγκυβερνήσεις με το ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Εντάξει, δηλαδή ας μην προκαταλαμβάνουμε την κοινή γνώμη, να μην προκαταβάλουμε τι θα υπάρξει στο επόμενο πολιτικό σκηνικό. Ήρεμα, νερά, σεμνά και ταπεινά, με αυτή την ωραία φράση που είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο νεότερος, να πάμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ να πείσουμε την κοινωνία ότι ξέρεις, εμείς σου προτείνουμε αυτό, αυτό είναι το αφήγημά μας το καινούργιο, μετά από τόσα χρόνια και μετά από τόσα σκαμπανεβάσματα, και είμαστε εδώ για να δώσουμε ξανά τη μάχη για την κοινωνία. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Γιατί δεν μπορούμε πια να πάμε στη διατήρηση αποστεωμένων δομών εξουσίας. Είναι ξεπερασμένα αυτά.
ούτε οι μεθοδεύσεις εμένα και αυτές που διάφορες καρυφίζονται, διάφορες μεθοδεύσεις αποκλεισμών και το ένα και το άλλο. Όχι. Έξι. Λένε κάποιοι ότι είναι, μα ένα μικρό κόσμο με 6 υποψήφιους δεν με ενδιαφέρει. Εφόσον πληρούν τα προσόντα και εφόσον το καταστατικό του κινήματος τους επιτρέπει να είναι υποψήφιοι και οι άνθρωποι έχουν τα προσόντα να είναι, μακάρι να είναι και να προσελκύσουν και τους νέους, γιατί υπάρχει μια γκάμα, έτσι. Υπάρχει από τον Γιώργο Πανδρέου που είναι ο μεγαλύτερος, υπάρχει ο Λοβέρδος, υπάρχει ο Καστανίδης, μετά υπάρχει ο Γερουλάνος, υπάρχει ξέρω εγώ και δύο νέοι υποψήφοι, ο Νίκος Αδουλάκης με τον Χριστίδη. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα της ελληνικής κοινωνίας που αντιπροσωπεύεται από την δομή όπως έχει το ψηφοδέλτιο τώρα που έχει κατατεθεί και που πιστεύω και οι έξι θα είναι υποψήφοι. Οι υποψηφιότητες, ο αριθμός των υπογραφών παίζει ρόλο για εσάς. Δηλαδή λένε ότι έφερε 20.000 υπογραφές. Να σας πω τώρα, δηλαδή, να σας πω, εγώ ξέρω, ας πούμε, ότι ο Λοβέρδος έχει 20.000 και κατέθεσε 5.500. Ναι. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα με τις υπογραφές. Παραδείγματος χάρη, οι υπογραφές μετά γίνονται fake volant, ας πούμε, τις παίρνει ο καθένας και τις κάνει ό,τι θέλει. Εγώ αυτό δεν το ήθελα. Γιατί παραδείγματος χάρη εγώ την προηγούμενη φορά είχα στηρίξει συγκεκριμένο υποψήφιο και εννοείται βέβαια του είχα δώσει στη Λακωνία, ας πούμε, ξέρω τα ονόματα συγκεκριμένων ανθρώπων, έτσι. Τώρα λοιπόν που δεν τον στηρίζω, λέω πραγματικά πράγματα, έτσι, δηλαδή πρακτικά πράγματα, έτσι. Τώρα που δεν τον στηρίζω, έχει τρελάνει τους ανθρώπους που είχα δώσει στα τηλέφωνα. Μάλιστα. Νομίζω ότι γίνονται κάποιες υπερβολές. Ας μην τα πούμε, ας μην πούμε γι' αυτά. Ας πούμε για το θετικό, ότι υπάρχουν 6 υποψήφοι. Εγώ εύχομαι και πιστεύω να έχουν έναν πολύ καλό πολιτικό διάλογο για το καλό της χώρας, έτσι, γιατί ένα κόμμα μεγάλο που θέλει, ένα κόμμα που ήταν μεγάλο και έγινε μικρό και θέλει να ξαναγίνει πάλι μεγάλο, θα πρέπει να δώσει σημάδια ότι έχει πάρει τα μαθήματα από την ιστορία και θα πρέπει πάλι να ξαναρθεί σε επαφή με την κοινωνία, με τα προβλήματά της, να τα εκπροσωπήσει, να τα μετουσιώσει και να μπορεί να δώσει ένα καινούργιο αφήγημα στην κοινωνία, να γίνει ελκυστικό, ούτως ώστε την επόμενη φορά να είναι ένα κόμμα μεσαίο εξουσίας. Δηλαδή ένα ποσοστό του 15% θα είναι, νομίζω, ένα ποσοστό πολύ αξιοπρεπές για την επόμενη εμφάνιση του Πασόκ. Μάλιστα. Στη Λακωνία να περιμένουμε τους υποψηφίους, θα γίνει κάποια σχετική εκστρατεία ενημέρωσης. Ναι, το επόμενο Σάββατο θα είμαι με τον Λοβέρδο μαζί στη Λακωνία όλη την ημέρα. Δηλαδή στις 30 του μήνα, ημέρα Σάββατο, θα περάσουμε από όλες τις πόλεις της Λακωνίας με ένα tour, να χαιρετήσουμε τον κόσμο, να μιλήσουμε μαζί του και το βράδυ θα μιλήσει στο εργατικό κέντρο Σπάθης στις 6 ώρα, θα δώσει την κεντρική του ομιλία. Μάλιστα. Στον χώρο της υγείας θέλω ένα τελευταίο σχόλιο. Εκεί πώς βλέπετε την αντιμετώπιση της πανδημίας, πώς προχωράμε? Θα ήμουνα κακός και μικρόψυχος αν έλεγα ότι δεν έγιναν καλά βήματα και προσεκτικά. Γίνανε και λάθη όμως, αγαπητέ Χάρη. Δηλαδή το ότι το ποσοστό εμβολιασμού στην Ελλάδα είναι ένα από τα μικρότερα στην Ευρώπη σημαίνει κάτι, ε. Ναι. Κάτι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν κάναμε καλά. Εγώ έχω να πω σε όλους αυτούς τους φίλους οι οποίοι δεν έχουν πάει να εμβολιαστούν και στη Λακωνία είναι αρκετοί. Σέβομαι το φόβο τους. Σέβομαι τις απόψεις τους. Σέβομαι οτιδήποτε έχουν να πούν γύρω από τα εμβόλια. Δεν ξέρω τι μπορεί να τους έχει επηρεάσει. Σου λέω όμως ότι επειδή είμαι παθός και μαθός και το ξέρω καλά το θέμα, θα τους παρακαλούσα να πάνε να εμβολιαστούν, γιατί ο κίνδυνος να πεθάνουν οι ανεμβολίες είναι πολύ μεγάλος, ενώ ένας εμβολιασμένος η πιθανότητα να πεθάνει είναι πολύ μικρή και η πιθανότητα να πεθάνει από παρενέργειες του εμβολίου είναι ελάχιστη. Κάθε φάρμακο, κάθε εμβόλιο έχει τις επιλογές του. Έτσι και το εμβόλιο κατά του COVID. Για μένα, και τους παρακαλώ όλους, γιατί είναι όλοι φίλοι μου και δεν θα χωρίσω εγώ τους φίλους μου, σε αυτούς τους που είναι, που οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί και σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί, μακριά από μένα κάτι τέτοια, θα πρέπει να τους πείσουμε και να πάνε, αν με ακούνε, με αγάπη τους λέω, να πάνε να εμβολιαστούν, γιατί κινδυνεύουν άμεσα. Εάν εμβολιαστούν και να κολλήσουν μετά, αυτό το στέλεχος, ειδικά τώρα πια το Δέλτα Πλάς είναι πολύ μεταδοτικό και θα το κολλήσουν περισσότεροι, θα κινδυνεύσουν οι ανεμβολίαστοι, ενώ αν έχουν εμβολιαστεί θα κινδυνεύσουν πολύ λιγότερο. Το βλέπουμε κιόλας κάθε μέρα σε μονάδες διαδικής θεραπείας στην Ελλάδα, που βλέπουμε ότι το 90% είναι ανεμβολίαστοι και αυτοί που πεθαίνουν είναι ανεμβολίαστοι. Όχι ότι οι εμβολιασμένοι δεν κάνουν πλοκές, αλλά είναι πολύ λίγες πιθανότητες ένας εμβολιασμένος
να αρρωστήσει και να πεθάνει. Και αυτό σας λέω με πολύ αγάπη και σεβασμό στην άποψή τους, δεν είμαι απέναντί τους, να το σκεφτούν για άλλη μια φορά και να πάνε να εμβολιαστούν. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε στη Λακωνία. Την καλημέρα. Το άλλο Σάββατο θα είμαστε λοιπόν εκεί. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.